Η νύχτα ευσεβές εκκλησίας μας, τη νύχτα εκείνη, ότε η βοσκή εφύλατον τα προβατάτων σε κάποια πλαγιά της Βηθλεέμ και τα άσπρα στρονανών έλαμπον με μια εξαιρετική αντάβια, τη νύχτα εκείνη την αλυσμόνητον, που όπως λέει ο ποιητής είναι γεμάτη μάλια, μαγεία, τη νύχτα εκείνη ηκούστη θεσπέσιον εμβατήριον. Όχι ένα σιδείο, αλλά σμήνι αγγέλων, στρατιά ολόκληρος. Ανήκετο και κατήρκετο των ουράνιων θόνων και έψαλε το γλυκύτατον, δόξα εν υψής Θεό και επιγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Σπανίως ή μάλλον δεν υπάρχει στην παγκόσμια φιλολογία άλλος ύμνος που με ολίγες λέξεις να εκφράζει μεγάλα και υψηλά νοήματα. Είναι ύμνος θεσπέσιος, είναι αριστούργημα θεϊκών, είναι δοξολογία επίσημος, είναι περίληψης του έργου που ήρθε στον κόσμο να επιτελέσει ο Κύριος ημώνας ο Χριστός. Είναι ακόμα προφητεία, αισιόδοξος προφητεία για το μέλλον της ανθρωπότητος. Σε προηγούμενα κηρύγματα άλλων ετών ερμηνεύσαμε το δόξα εν υψής της, όπως και το εν ανθρώπης ευδοκία. Θα με επιτρέψετε σε πολύ σύντομα λόγια, σύντομα ομιλία, να ρίξω μια ματιά στο τρίτον αυτό μέρος, το οποίο λέγει και επιγής ειρήνη. Τι άλλαγε να σημαίνει ο λόγος αυτού του Χριστού? Παρακαλώ προσέξτε. Ότι εγεννήθη ο Χριστός, πολιτικός η ανθρωπότης, ή το ηνωμένη κάτω από το σκύπτρο του 4 Αυγούστου, εις όλο τον κόσμο για πρώτη φορά επεκράτη ειρήνη παγκόσμιος. Και αν ποτέ σε κάποια γωνία του Δουνάβεως ή πέρα μακριά εις τους Ρήνων ποταμών, λαός αθήτασος ετόλμα να υψώσει την κεφαλή του, το κίνημα εντός των λίγων ημερών εκνύεται από τα σιδεράσμια αιώνα της Ρώμης. Επεκράτη λοιπόν ειρήνη, την οποία οι ιστορικοί ονομάζουν Pax Romana, με λατινικό όνομα. Όπως και τώρα ζητούν μια τέτοια ειρήνη, Pax Americana ή Pax Romana, εκεί πάει το θέμα, ρώσικα. Υπήρχε τότε λοιπόν σε όλο τον κόσμο η ειρήνη παγκόσμιος, η ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Αλλά οι λαοί δεν ήσαν ευτυχισμένοι. Κάτω από το πέλεμα των λεγεώνων της Ρώμης ανασθέναζε η οικουμένη ολόκληρος. Και μαγεία των Δελφών και συμβίλε της Ρώμης και προφητείε του Ισραήλ προεπίτευον, συνέπειτον και προεπίτευον, ότι θα έρθει κάποιος, προσδοκία των εθνών, κάποιος ο οποίος με τεραστία δύναμη, αφάνταστον δύναμη, θα συντρίψει τα καθεστώτα της βίας και πάνω στα ερήπια του αρχαίου κόσμου θα ιδρύσει μια νέα τάξη πραγμάτων, μια ιδεώδη κοινωνία, η οποία ονομάζεται Βασιλεία των Ουρανών και της οποίας ουκέσαι τέλος. Θα έρθει εκείνος. Το περίεργο είναι, το θαυμαστό είναι, ότι και οι λαοί ακόμα, οι οποίοι επί αιώνας, δυναμή υπό επιχειλιατρίδας, ήσουν αποκεκομένοι στην Αμερική και δεν είχαν καμία επικοινωνία με τους Ευρωπαίους, με τους άλλους, όταν ο Κολόμπος έφτασε στην Αμερική, η πρώτη ερώτηση που έκαναν οι βάρβαροι αυτοί, οι άγριοι, οι ναυροί εγκαταστάσεις, ποια νομίζετε ήταν η πρώτη ερώτηση. Ήρθε, μέχρι εκεί, εκπαραδόσεως, υπήρχε η προσδοκία αυτή των εθνών. Και δεν είναι ψέμα, είναι πραγματικότητα. Το μεγαλύτερο ιστορικό γεγονό, το οποίο σημειώθηκε ποτέ πάνω στον πλανήτη μα. Ήρθε εκείνο, η προσδοκία των εθνών. Είναι εκείνο, τον οποίο νιώθουν οι άγριοι τη Αμερική. Ήρθε. Ήρθε εκείνο, τον οποίο έμενε η Ρώμη. Ήρθε εκείνο, τον οποίο έμενε η Ανατολή. Ήρθε εκείνο, τον οποίο έμενε η αστρονόμη τη Περσία, τη φιλόσοφη του αρχαίου κόσμου. Ήρθε, δεν είναι ψέμα, είναι πραγματικότητα. Ήρθε. Πώ ήρθε?
όχι ως μονάχος, όχι ως έχουν δύναμη τεραστία λεγεών, αλλά είτε άοπλος, είτε ως θείον βρέφος, είτε και γεννήθη υπό τας πλέον ταπειράς ηθίκας εις το σπήλαιον της Βηθλεέμ. Ήρθε για να φέρει στον κόσμο την ειρήνη. Αλλά ποια να έλεγε να είναι η ειρήνη αυτή, περί της οποίας ομιλεί η στρατιά των Αγγέλων και πηγής ειρήνη. Η ειρήνη του Χριστού μας διαφέρει από την ειρήνη του κόσμου. Η ειρήνη έχει βάθος και πλάτος. Η ειρήνη είναι τριπλή ειρήνη. Πρώτον, ειρήνη με τον Θεό. Δεύτερον, ειρήνη με τον πλησίον. Και τρίτον, ειρήνη σπουδαιοτάτη με τον εαυτό μας. Συντόμως, πολύ σύντομα, ας ρίξουμε στο τρίπτυχο αυτών της ειρήνης ένα βλέμμα. Ειρήνη με τον Θεό. Πώς θα σας το εκφράσω, δια ενός παραδείγματος. Όταν ήμασταν μικρά παιδιά και κάναμε κάποια ταξία, το βράδυ εκείνο δυσκόλως πηγαίναμε στο σπίτι. Φοβούμαστε τον πατέρα. Και μόνο όταν ο πατέρας μας φώναζε και με το νεύμα του καταλαβαίναμε ότι μας αγαπάει, τρέχαμε και μας αγκάλιαζε και μας φιλούσε και οι σχέσεις πατρός και ιού αποκαθίστανται. Κάτι παρόμοιο συνέβη με τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος ητάχθησε, ο άνθρωπος ημάρτησε, ο άνθρωπος παρέβη την εντολή, ο άνθρωπος εξετροχιάστη αντροχιά την οποία χάραξε δίκαιο νόμο. Και έκτοτε είναι φαινόμενο ψυχολογικό. Από τα σπουδαιότερα φαινόμενα της ψυχολογίας τα οποία οι ψυχίατροι εξετάζουν και ερευνούν είναι ένα αίσθημα το οποίο πάντως οι άνθρωποι έχουν, είτε στον βόρειο πόλο κατοικούν, είτε στον νότιο, είτε στην άπονα ατολή, ή σε οδήποτε χρόνο, είναι παρατηρημένο ψυχολογικός και ακνηριωμένο το γεγονός ότι στο βάθος των ανθρώπων όλοι είμαστε μία ενοχή, ένα αίσθημα ενοχής. Αίσθημα ενοχής. Αυτό το αίσθημα το οποίο εξέφραζαν οι αρχαίοι προβολή μας. Αυτό το άγχος, όπως λέγουν οι σημερινοί εποχή, ότι σήμερα η εποχή μας έχει ένα άγχος που ψυχίατροι δεν μπορούν να το θεραπεύσουν. Και τα νοσοκομεία των Εύρων έχουν πληθυνθεί. Αυτό το άγχος δεν είναι τίποτα άλλο διασχάτη αναλύση παρά μια έχθρα μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Και όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, εχθροί του Θεού, προς Ρωμαίους επιστολή, κατηλάγινον τον Θεό. Επήρθε ειρήνη, το πράγμα, το τεράστιο πράγμα, το συνικόν τείχος που εχώριζε ουρανών και γη, θεών και άνθρωπων, το συνικόν αυτό τείχος το οποίο ουδείς δύναται να πλησιάσει, το εγεφύρωσε ένας και μόνον ο Κύριος ημώνας ο Χριστός. Και δεν είναι ψέμα, η ενοχή αυτή συγχωρείται, η ενοχή αυτή απαλείπεται και μέσα στα βάθη της υπαραξιός του άνθρωπος ακούει την φωνή του ουρανίου πατρός και πλέον ο Θεός δεν είναι εχθρός αλλά είναι πατήρ ουράνιος. Ειρήνη με τον Θεό, ειρήνη με τον πλησίο, διότι η αμαρτία δεν διατάραξε μόνο τα σαρμονικά σχέσεις του Θεού με τον άνθρωπο, διατάραξε τα σχέσεις ανθρώπου με τον συνάνθρωπο. Αυτή στιγμή ο Κάιν εφώναξε τον Άβελ, αυτή στιγμή το έδαφος της γης των Παρθένων εβάφει με αίμα επί της γης αυτής, από την ώρα εκείνη η αγάπη εξέλιπε και μίσος αμυσαλαίων. Μίσος επεκράτησε σε όλο τον κόσμο και αποτέλεσμα του μίσους είναι η εμφύλη σπαραγμή, είναι οι πόλεμοι παγκόσμιοι οι οποίοι λιμένονται την γη. Το μίσος αυτό είναι μια ομίχλη και όπως μες στην ομίχλη δεν μπορείς να διακρίνεις τον απέναντί σου και υπάρχουν περιπτώσεις που Έλληνες στρατιώτες πυροβόλησαν Έλληνες στρατιώτες και αδελφός πυροβόλησε αδελφόν. Μέσα στην ομίχλη, κατά πρώμοιον τρόπο, μια ομίχλη σκοτεινή και απεσία εκάλυπτε το πρόσωπο της γης και η αγάπη ή το κάτι το ανύπαρκτο. Αλλά ο Ιησούς Χριστός είπε και ο ήλιος της δικαιοσύνης διέλυσε την ομίχλη αυτή και στον κόσμο να πάνω επεκράτησε η αγάπη του Χριστού δια της αγωδίας του Χριστού μας. Ειρήνη με τον Θεό, ειρήνη με τον πλησίον και ακόμα, ειρήνη με τον εαυτό μας. Περίεργο πράγμα με τον εαυτό μας. Δεν είναι περίεργο πράγμα και όμως είναι αληθινό. Ότι η αμαρτία διέσπασε την ενιαία προσωπικότητα του ανθρώπου. Και η αμαρτία διαχώρισε τον άνθρωπο. Δεν είμαστε ένας. Ψέμα είναι αυτό. Είμαστε διπλοί. Μυστήριον μέγα. Όπως παρατήρησε και ο αρχαίος Πλάτων ο φιλόσοφος. Παλεύουν μες στα βάθη της ανθρωπίνης υπάρξεως δύο υπάρξεις. Το σκότος και το φως, η αλήθεια και το ψέμα, ο άγγελος και ο σατανάς παλεύουν αγρίαν πάλι μέσα.
Ποιος θα περιγράψει, ποιος Εσχύλος ή ποιος η Σέξπιρ ή νεότερος τραγικός θα περιγράψει τη μεγαλύτερη μάχη. Η μεγαλύτερη μάχη δεν είναι οι μάχες οι οποίοι περιγράφονται ιστορία ή παγκόσμια. Η μεγαλύτερη μάχη μέσα στο στήθος μας γίνεται. Η καρδία του ανθρώπου είναι το πεδίο αγρίας Σέξπιρίου μάχη, φοβεράς μάχη. Παλεύουν μέσα. Μία δύναμη θέλει να μας πρόξει προς τα επάνω. Να μας οφείσει μέχρι τα άστρα του ουρανού, μέχρι της γαλαξίας, των απέραντων κόσμων των πνευμάτων. Και άλλη δύναμη ως μόλιδος, ως σφαίρα μολύδου ζητεί να μας δείξει. Και ομοιάζει ο άνθρωπος, όπως είπε κάποιος, μα ετών, ο οποίος θέλει να πτερυγήσει στα γαλανά ύψη του ουρανού, αλλά κάποιος του κόψε τις στερούγες. Και να δει στον αετών των μεκομένων στερούγες να σπαρταράει, να ζητάει να πετάξει. Αλλά δεν έχει φτερούγες, όπως λέει ο ποιητής, για να πετάξει στα ύψη του ουρανού. Το δράμα των ανθρώπινων. Πόλεμος λοιπόν μέσα στα στήθη μας. Πόλεμος από την ημέρα που γεννήθηκε ο άνθρωπος μέχρι τέλος της ζωής του. Και εάν υποτάξουμε το κατώτερο ή το ανώτερο, εάν υποτάξουμε την σάρκα ή το πνεύμα, εάν υποτάξουμε τα σκατωτέρα ορμάς, τότε νίκη, νίκη ωραία, όπως έλεγαν οι αρχαίοι, αυτή είναι στη νίκη, η νίκη, η μεγαλύτερη νίκη των νικάν των εαυτών μας. Διότι όσο μπορεί να βλάψει ο άνθρωπος τον εαυτό του, κανείς άλλος, ούτε ο δαίμον ακόμα δεν μπορεί να βλάψει τον άνθρωπο. Ειρήνη λοιπόν με τον Θεό, ειρήνη με τον πλησίον, ειρήνη με τον εαυτό μας για τις γαλήνες συνειδήσεως. Ω ειρήνη, ω ειρήνη, γλυκή όνομα, γλυκύτερο πράγμα, πού είσαι, πού κατοικείς, πού ευρίσκεσαι. Στα ανάκτορα της Ακαδημίας, στα φιλοσοφικά στο ΑΣ, όχι, στο σπήλαιο της Βιτλεμ, το περιστάρι για να πάβεται. Στα καρδίες των ταπεινών ανθρώπων, των βοσκών, εκείνων οι οποίοι εκτελούν το θέλημα του Θεού. Ειρήνη πολύ, της αγαπώ στο θέλημά σου. Και επειδή ειρήνη, άθα μου πείτε, φαντασίες αυτά, θεωρίες ωραίες. Πέραν τούτου, πει η πραγματικότητα, εάν ρίψουμε τη στιγμή αυτή ένα βλέμμα επάνω στον πλανήτη μας, θα είδαμε μια πραγματικότητα η οποία μας διαψεύδει. Θα είδαμε επάνω στην γη μας ότι η ειρήνη ουδέποτε άλλοτε, η ειρήνη τόσες φορές υπόθηκε από τα στόματα μικρών και μεγάλων, αλλά ουδέποτε άλλοτε η ειρήνη έχει απομακρυνθεί από το πρόσωπο της γης. Την ώρα αυτή που χτυπούν χαρμόσυνα οι καμπάνες στην αγαπητή μας πατρίδα, την ώρα αυτή που εθέρες του ουρανού μεταδίνουν στα πλάτη και τα μύθη του αιρέως πλην μόνο των οκρατικών καθεστώτων, το άγγελμα των αγγελμάτων, το μήνυμα του ουράνιου, το θεσπέσιο, την ώρα αυτή υπάρχουν στην πλανήτη μας εστί επιρρός, οι οποίοι εστί επιρρός δίνεται από ώρα σε ώρα να εκραγούν, να γίνουν παγκόσμιοι πυρκαγιές, παγκόσμιοι πόλεμοι, ο Αρμαγεδόν, ο έσχατος πόλεμος της ανθρωπότητος. Μάλιστα, μη ψευδόμεθα, δύο δυνάμεις έχουν κορίσει την ανθρωπότητα. Οι δύο υπερδυνάμεις, δυνάμεις, με τεραστίαν πρωτοφανή δύναμη, έχουν φουσκώσει, έχουν ανοίξει τα όρια οι δύο δυνάμεις αυτές. Τα βουνά τα έχουν ανοίξει, εσχημάτισαν τεχνικά σπήλαια και μέσα στα σπήλαια εκείνα έχουν κρύψει βόμβες πυρηνικές τεραστίων δυνάμεων και καταστροφής. Ο ένας εξ αυτών εκαυχήθηκε ήπει προημερών. Είπε, μόλις πατήσουμε το κουμπί, ένα κουμπί θα πατήσουμε. Με τι εγωισμός. Γολιά, γολιά, σιδρόβραχτη, περήφανα έθνη. Ανέφτια, πέθανε ο Μουσουλίνης, απέθανε ο Χίτλερ. Και ναι, και πονέ, χειροτέρω τον πρώτο. Τι είπε, μόλις πατήσω το δάχτυλό μου, λέει, εν το εγωισμό και εν την περηφανία του, μόλις πατήσω ένα κουμπί, 70 εκατομμύρια άνθρωποι θα είναι νεκροί. Και άλλοι απίτησαν, ας τολμήσει. Πόλεμος. Μεταξύ των δύο νεύτων υπερδυνάμεων, ανταγωνισμός βέβαια, δεν έχει κρατήσει υπάξ ρώσικα, υπάξ αμερικάνα, κατά την παλαιά ανακοινό σύστημα υπάξ Ρωμά. Αλλά να πληπιστώμενα, αδελφοί μου, να κλείσουμε με μελαγχολία στόλων την ομιλία μας. Όχι, αγαπητοί, όχι. Είμαστε αισιόδοξοι. Αυτή τη στιγμή εφάνιση των ουρανών του άστρων, το άστρο της Βιτλεέμ, από τότε δέζουμε ελπίδων εφάνισε στον κόσμο. Πιστεύουμε στο Ευαγγέλιο, πιστεύουμε στον Κύριο ημών Ιησού Χριστόν, πιστεύουμε ότι ο Χριστός είναι ο άξον, ο παγκόσμιος άξον, ο άφραστος άξον, και όπως το σύμπαν έχει νοητόν άξονα, περίπου του οποίου περιστρέφονται σφαίρες των σφαιρών, εκατομμύρια των εκατομμυρίων, ούτω πως υπάρχει στον νοητόν κόσμο άξον παγκόσμιος, ο οποίος είναι το κέντρο της ανθρωπότητος, το Α και το Ω. Πιστεύουμε ότι μια ημέρα θα ανατείλουν ημέρα ειρήνης, παγκοσμίου ειρήνης.
Και το όραμα το οποίο οραματίζεται ο ανθρώπος ολόκληρος, η νοσταλγία των αιώνων, η προσδοκία των εθνών, η ειρήνη παγκόσμια, γλυκή όνομα, γλυκύτερο πράγμα, θα γίνει μια πραγματικότητα. Πιστεύουμε ότι το σίδερο το οποίο σήμερα ξοδεύεται, το ατσάλι που σήμερα ξοδεύεται για να γίνονται όπλα φωνικά, θα ξοδεύεται πλέον και να γίνονται τραχτέρ να καλλιεργούμε τη γη. Πιστεύουμε εκείνο το οποίο λέει η προφητεία του Ισαΐου. Τι λέει η προφητεία του Ισαΐου? Ένα όραμα, θεσπέστιον όραμα. Ότι τι είδε ο Ισαΐας ο προφήτης. Είδε, λέει, το αρνί να μοσκάει με οίκο. Α, απίστευτο πράγματα. Είναι ποτέ δυνατόν το αρνί να μοσκάει με τον οίκο? Αδύνατο. Κι όμως θα γίνει. Το αρνί θα μοσκήσει με τον οίκο. Δηλαδή τα έθνη εκείνα, τα αιμοφόρα, τα αιμοδιψή, τα οποία διψούν ως γλύενε, ως ίενε το αίμα των συνανθρώπων του, τα έθνη αυτά, τα αιμοβόρα, τα έθνη αυτά, τα αιμοδιψή, οι λαοί αυτοί, οι λύκοι και τίγρεις και λέοντες, θα γίνουν αρνιά. Μυστήριο μέγα, το μυστήριο το οποίο επιτελείται, και τότε πλέον αρνί με λύκο θα συγκοστηθεί, θα γίνει μια πλήμη, ίσπλημη, και τότε πάλι της ατέρας θα ακουστεί το εμβατήριο των αιώνων. Δόξα νυχτής Θεό και πηγή ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Εάν ευσεβές εκκλησίας μας, εάν ρίψουμε ένα βλέμμα στο παρελθόν, το εγγύς και το μακράν, θα διαπιστώσουμε ότι αυτή στιγμή ενεφανίστη ο άνθρωπος επάνω στον φλοιόν της γης. Πολλά γεγονότα συνέβησαν, αλλά ο χρόνος, ο οποίος ονομάζεται πανδαμάτων, έσβησε τη μνήμη των γεγονότων αυτών, μικρών ή μεγάλων, και μόλις κάπου σε κάποια σελίδα της παγκοσμίου ιστορίας αναφέρονται ονόματα και γεγονότα. Εν τούτης υπάρχουν γεγονότα, υπάρχουν πρόσωπα τα οποία νικούν των χρόνων και ίστανται πολύ ψηλά, και αιώνες διαβαίνουν και χιλιετρίδες, και τα ονόματά τους λαμπρά ως τα άστρα του ουρανού φωτίζουν την ανθρωπότητα. Μεγάλη φυσιογνωμία έχουν αφήσει τα ίχνη της διαβάσεώς του επί της γης. Μία δε φυσιογνωμία εξαίρετος υπήρξε και ο Ιεράρχης Κεσαρίας, του οποίου σήμερα εορτάζομαι την πρώτη του έτους στην Ιεράν Μνήμη. Ονόμασε ιστορία των βασίλειων μέγα, και ο τίτλος αυτός δεν είναι τίτλος κενός, δεν είναι χαρτονόμισμα, όπως κινδυνεύει να γίνει το χαρτονόμισμά μας άνευ χρυσού αντικρίσματος, αλλά είναι ένας τίτλος περιεχομένου, ουσιαστικού περιεχομένου. Και άλλοι ονομάσαν μεγάλοι, αλλά κύβδρος ο τίτλος του, ενώ ο τίτλος του βασιλείου είναι γεμάτος περιεχόμενων. Μέγας βασίλειος. Ποιος θα μπορέσει, αγαπητέ μου, να εμνήσει το μεγαλείο του μεγάλου βασιλείου? Νάνος εγώ απέναντί του, μόλις θα τολμήσω ως νήπιον να ψελίσω μερικάς λέξεις. Τι να εμνήσουμε? Τους προγόνους, τους ενδόξους προγόνους του, ή να ομιλήσουμε δια την πολύτεκνον οικογένειά του, της οποίας τέσσερις βλαστοί ηξιώθησαν της αγιοσύνης και ορτάζονται ως Άγιοι, ή να ομιλήσουμε δια την κλίση και την ροπή, ή μάλλον τον έρωτα, ο οποίος έρωτες σήμερα σβήνει, είναι ο έρωος της γνώσης, ο έρωος της επιστήμης, ωραίος έρωος. Δεν υπάρχει μόνο το σεξ, ο κατώτατος αυτός έρωος, ο οποίος συναντάθηκε στα χτίνη, αλλά υπάρχει ο έρωος της γνώσεως, ο έρωος της επιστήμης, ο οποίος κατέφλεγε τα στήθη του μεγάλου βασιλείου του νεαρού και επέταξε εις Κωνσταντινούπολη και εις Αθήνας και εις άλλα κέντρα του τότε αρχαίο κόσμου, και ομοίαζε με μέλισσα που πετάει από άνθος εις άνθος για να συλλέξει το γλυκί μέλι της γνώσεως και της επιστήμης. Ή να ομιλήσουμε για τα σαρετάστον, το χτήμα το αναφέρετο του ανθρώπου, ή για να ομιλήσουμε για την εγκράτειά του, η οποία τον έκανε να ομοιάζει με ένσαρκον άγγελο, ή να ομιλήσουμε για τη φιλανθρωπία του την άφταστο, η οποία τον μετέβαλαν εις βαθύρων ποταμών, αρδεύοντα τα καρδίας των ανθρώπων.
Πάντα τα αυτά παραβλέπουμε. Θα χρειάζονται πολλές ομιλίες και βιβλία ολόκληρα έχουν συγγραφεί τόσο στην μετέρα γλώσσα όσο και στην ξένη για το Μέγα Βασίλειο. Και πάντημον και παγκόσμιον είναι το ενδιαφέρον για τη μεγάλη αυτή φυσιογνωμία. Εγώ, από όλο το βίο του, για να μην σας κουράσω, ή μάλλον για να συμπληρώσω τον χρόνο που απαιτείται για την επίσημη δοξολογία, διότι οι επίσημοι μας έρχονται μόνο κατά την ώρα εκείνη, δεν έρχονται νωρίτερα για να παρακολουθήσουν την ωραία λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, να συμπληρώσω λίγο τα λίγα λεπτά που χρειάζονται για να συμπληρωθεί η δοξολογία. Θα επιτρέψετε από τον βίο των ανθών αυτών ένα ανθίλιον, ένα λουλούδι, ένα επεισόδιο μόνο να αναφέρω, διότι λέγουν και οι αρχαίοι προγονείς μας εξώνυχος το λέοντα, και όπως ένα νύχι του λιονταριού φτάνει για να δείξει την αλκίν του λέοντος, του βασιλέως των ζώων, κατά πρόμοιον τρόπον και ένα επεισόδιο από την ζωή των μεγάλων είναι δυνατόν να χαρακτηρίσει την όλη φυσιογνωμία. Είναι δυνατόν να πω, και από ότι θα αποδείξει το επεισόδιο αυτό, οποία καρδία λέοντος υπήρχε μέσα στο ασθενές εκείνων σαρκίων, το οποίο εκάλυπτε την ύπαρξη του Μεγάλου Βασιλείου. Λοιπόν, ας κάνουμε ένα ταξίδιο. Σας καλώ σε ένα ταξίδιο. Ταξίδιο αναψυχής. Ταξίδιο το οποίο είναι το συντομότερο από όλα τα ταξίδια. Με τι μέσο, με πυράβλους, πέρα. Συντομότερο από τον πυράβλο ποιο είναι? Ω Θεέ μου, τι μυστήριο είναι ο άνθρωπος. Η σκέψη του ανθρώπου. Είμαστε την ώρα αυτή εδώ. Αλλά με τον πύραυλο της διανοίας, της φαντασίας, ταξιδεύουμε και βρισκόμεθα. Ας πετάξουμε λοιπόν με τον πύραυλο της φαντασίας. Ας διαβούμε το Αγίον Πέλαγος, το προσφυλάστατον Πέλαγος της πατρίδος. Ας εγγίσουμε τα σαχτά της Μικράς Ασίας, οι οποίοι μας φέρνουν δάκρυες στους οφθαλμούς. Ας προχωρήσουμε ακόμη βαθύτερο και θα φτάσουμε στο ροπέδιο εκείνο το υψηλό και εκείνο απογειωθόμεν δια του πυράβλου της φαντασίας. Το έτος 371. Ιεράξει στην Κεσάρια, την αλυσμόνη των αυτήν πόλη, η οποία υπήρχε μέχρι το 1922 και της οποίας των ωραίων ναών του Μεγάλου Βασιλείου, μαγνήτη του μικροστατικού πλουτισμού, κατέστρεψαν ή μάλλον μετέβαλαν εις Αχερώνα οι Τούρκοι. Εκεί λοιπόν, το 371, υπήρξε ο Ιεράκλης, ο Μέγας Βασίλειος. Και στην εποχή εκείνη βασιλεύς αυτοκράτορ, ένα όνομα που πρέπει να ανοιχνεύσει στα σελίδες της ιστορίας για να το έβρεις, είναι, ονομάζεται ο Άλης, τρόμος και φόβος της εποχής εκείνης. Ο Άλης υπήρξε μια βάρβαρος φυσιογνωμία, γενναίος μεν εις τας μάχας, νικητής και τροπεούχος, αλλά ως προς το ηθικό και θρησκευτικό τομέα είχε παρεκκλίνει σκανδαλώδες. Εγκατέλειψε η άδοχος αυτός του μεγάλου βασιλείου, του μεγάλου Κωνσταντίνου, εγκατέλειψε την πατρόαν θρησκεία. Είναι πλάκι στα δίκτυα μιας κατηραμένης αιρέσεως, της αιρέσεως εκείνης της οποίας αρχηγός ήταν ο φοβερός Άριος και της οποίας παρακλάδια και ριζίδια και κλόνη είναι οι σημερινοί χιλιαστές και Ιεχωβάδες. Ό,τι επίστευε ο Άριος πιστεύουν και αυτοί και ακόμα χειρότερο. Τι έλεγε ο Άριος? Ο Άριος έλεγε ότι ο Χριστός δεν είναι Θεός. Ενώ και οι πέτρες ακόμα, όπως είπα κι άλλοτε, κι αν εμείς σιωπίζομαι, και οι πέτρες και τα ποτάμια και τα άστρα και τα δάση και ολόκληρος η φύση θα ομολογήσει εις Άγιος, εις Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξα Θεού Πατρός αμήν. Γερνήτω λοιπόν των Χριστών και ήθελε να επιβάλλει το δόγμα του Αντίχριστον εις όλη την οικουμένη της οποίας ήταν ο αυτοκράτορας, και υπεχρέωσε και διέταξε όλοι οι επίσκοποι να υπογράψουν το διάταγμα. Εκτελεστής της εντολής του βασιλέως υπήρξε ένα χρύον υποκείμενο, μάθεστο στο όνομα, άλλο όνομα το οποίο ενταφιάστηκε μέσα στην χωάνη του χρόνου. Μόδεστος λοιπόν ήρθε να περιοδεύει, έφτασε από πόλη σε πόλη, συνήντα επισκόπους οι οποίοι τρέμονται ως λαγοί υπέγραφαν το διάταγμα του άλλοντος για να μείνουν στους θρόνους του. Επιτέλους έφτασε στην Κεσάρια. Κάλεσε στο διοικητήριο της πόλεως ο Άλης τον Μέγα Βασίλειο, και μεταξύ ο Άλεντος και Μεγάλο Βασιλείου διεξήχθη ένας διάλογος ο οποίος θα μείνει αθάνατος στην ιστορία της ανθρωπότητος. Ο Μόδεστος ερωτά και λέγει: ήρθε εδώ στην Κεσάρια να υπογράψεις το διάταγμα του βασιλέως. Απαντά ο Βασίλειος: δεν υπογράφω διάφορα διατάγματα,
Μου τα απογραύει ο βασιλεύς των βασιλεύων, ο Κύριος ημώνας ο Χριστός. Υπεράνω του άνεντος είναι ο Χριστός, τον οποίον προσκυνώ και λατρεύω από μικράς μου ηλικίας. Και δεν φοβήσε, ερωτάει ο μόδεστος, τι να φοβηθώ, τι έχει στην διάθεσή του, τι μπορεί να μου κάνει. Και απαντά ο μόδεστος, ένα από τα πολλά κακά τα οποία μπορεί να σου κάνει το κράτος του άνεντος. Και ποια τα κακά, δίμευσης το ένα, εξορία το δεύτερο, θάνατος το τρίτο. Και απαντά ο Μέγας Βασίλειος, δίμευση δεν φοβάμαι, διότι δεν έχω εις τον κόσμο τίποτε άλλο παρά έναν άστρον και ολίγα βιβλία. Απαντά ο Μέγας Βασίλειος, εξορία δεν φοβάμαι, διότι όπου και αν υπάγω πάσα γη πατρίς. Θάνατον δεν φοβούμαι, διότι ο θάνατος δια με είναι ευεργέτης, ο οποίος θα με απαλλάξει το συντομότερο από τις ασθενείες του σώματος και θα μου οδηγήσει στα βασίλεια του ουρανού. Απείλησε με τίποτε άλλο εάν έχεις. Και τότε ο μέχο μόδεστος κατέρασε η δύναμη προ του πνεύματος. Και τότε ο μόδεστος είπε, δεν συνήθισα πουθενά, δεν είδα τι άλλος επίσκοπος δεν έπραξε αυτό το οποίο πράξε εσύ. Απαντά ο βασίλειος, φαίνεται ότι δεν συνήθισε επίσκοπο. Και έκλεισε ο διάλογος αυτός και έμεινε στον θρόνο διωκόμενος από τον άλλοντα. Από τότε, αδελφοί μου, την εποχή εκείνη στην οποία οδηγήθημε δια του πυράβλου της φαντασίας, μετρήστε με τα δάχτυλα, έχουν περάσει 1600 χρόνια. Πολλά γεγονότα, ή μάλλον πολύ δώρο, ήρθε από τα γεφύρα του Σικουάνα και του αξιού ποταμού, αλλά πέραν τούτου το όνομα του Μεγάλου Βασιλείου λάμπει στον αιώνα του αιώνος. Εις μημάσινον αιώνιον έστε δίκαιος. Και τώρα πήρε το δίδαγμά μας. Το δίδαγμά μας είναι προφανές, ότι είμεθα πειθαρχικοί όλοι μας εις το κράτος, στην εξουσία, διότι η εξουσία έχουν και αυτοί μεγάλων προορισμών, και αν εξουσιών δεν μπορεί να σταθεί κοινωνία και έθνος και κράτος. Αλλά ενώ είμαθα πειθαρχικοί εις εξουσίας του κράτους, έχουμε νεράν υποχρέωση σε ορισμένες περιπτώσεις να υψώνουμε το μικρό ή μεγάλο ανάστημά μας απέναντι της εξουσίας, όταν η εξουσία μας συμβουλεύει, μας διατάσσει να πράξουμε πράγματα αντίθετα. Και σε αυτήν την περίπτωση εμπίπτει και η δική μου περίπτωση. Δεν είμαι άξιος να σκύψω, να φιλήσω τα υποδήματα τους πόδας του Αγίου του του Ανδρός του Μεγάλου Βασιλείου. Αλλά εντούτοις είμαι επίσκοπος, και ως επίσκοπος παρόλη την ατέλεια και αμαρτωλότητά μου οφείλω να μιμηθώ το υπέροχο παράδειγμά του. Όπως στην εποχή εκείνη παρουσιάστηκε μόδεστος, όπως παρουσιάστηκε ο άλλης, ο οποίος υπέγραψε αντίχριστα διατάγματα, έτσι και στην εποχή μας, με την παρησία την οποία μου δίδει ιστορία μισό αιώνος που εδούλευσε στο έθνος και την εκκλησία, και την παρησία αυτή απαντώ ότι στην εποχή μας εμφανίσαν νέοι μόδεστοι, αποφεύγω τα ονόματά τους. Νέοι άλλοντες, αποφεύγω τα ονόματά τους. Κράτος αντίθεων και μασονικών κατ' εσύ του, το οποίο μεταξύ των άλλων νομιών υπέγραψε διάταγμα νόμων διαλύσεως της οικογένειας. Χάρη ενός προσώπου, ναι, ενός προσώπου, πασιγνώστου εις την κοινωνία των Αθηνών. Και τρόπον ώστε ο νόμος αυτός να ονομάζεται νόμος Λάμδα. Συμπληρώσετε τα υπόλοιπα διαστοιχείων της ελληνικής αλφαβήτου και θα βρείτε το όνομα εκείνο το οποίο έγινε αφορμή, το οποίο εξεδίωξε την όμορφη γυναίκα του και ζει με τα παλακίδος προς τρίαμβον της ανομίας και ανομίας. Υπέγραψε διάταγμα και το κράτος με φωνή του άλλοντος, με φωνή μοδέστου, ενώματι δείτε των δημοκρατικών θεσμών, διατάσσει από ραδιοφόνο. Άπαντες οι Μητροπολίτες να υπογράψουν το διάταγμα αυτό, να εκδώσουν διαζύγιο. Σας ερωτώ, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, πνευματικά τέκνα παμφίλτατα, λαέ του Θεού τον οποίον υπηρετώ, τι πρέπει να πράξω εγώ, επίσκοπος Αυγουστίνος, ο οποίος κατ' επανάληψη διεκήρυξα και ενώπιον του Υπουργού και ενώπιον Υπουργικού Συμβουλίου και ενώπιον Ιεράς Συνόδου και παντού και δια του τύπου και διαγραφήδος ότι τι αυτά εγώ διατάγματα δεν υπογράφω. Διότι είναι διάταγμα κόντρα με τον νόμο του Θεού. Διότι είναι διάταγμα κόντρα με τους ιερούς κανόνας. Διότι είναι διάταγμα κόντρα με το Ευαγγέλιο. Διότι είναι διάταγμα κόντρα με τη συνείδηση, με την ελληνική πατρίδα, η οποία εδώ στην περιφέρειά μου σημειώσατε το και κλάψατε. Επί 100 χρόνια στην Βλόρινα εδώ δεν υπήρχε διαζύγιο. Άγνωστο το διαζύγιο. Τώρα
Οι ιατροί, δεν λέγω όλοι, διότι υπάρχουν και ευσυνείδητοι ιατροί, επλουτίσανε από τις εκφράσεις. Οι δε δικηγόρες, δεν λέγω για όλους τους δικηγόρους, επλούτησαν και αυτοί από τα διαζύγια, τα οποία πλημμύρισαν και μετέβαλαν την πατρίδα μας σε Σικάγο και Νέα Υόρκη και εκφυλιστικό κράτος. Δεν υπογράφω. Μένω σταθερός και ακλόνητος. Και οδηγούμε εις δικαστήρια. Και είμαι φασισμένος κορώνα γράμματα. Όπως άλλοτε έπαιξα την ζωή μου εις δύσκολος ημέρας του γέρου. Και ανέβηκα στα υψηλά βουνά υπερασπίζων την αιωνία πατρίδα μας. Είμαι και εγώ αποφασισμένος, βαδίζων στα ίχνη του Μεγάλου Βασιλείου, να τα παίξω όλα. Και δεν θα υπογράψω. Προτιμώ εξορίαν, προτιμώ διωγμών, προτιμώ θάνατο, αλλά το χέρι μου δεν θα υπογράψει διαζύγιον. Ούτως αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, την Άγιαν ταύτην ημέρα ενώπιον ημών των εκλεκτών προσώπων του λαού, ενώπιον εξομολογούμε δημοσία και πιστεύω ότι σύμφωνο θα είναι το ακροατήριο με την απόφαση αυτή του Ιεράρχου, η οποία δεν γίνεται εκπίσματος καλογερικού είτε εξιδοτροπίας, αλλά εκπονή συνειδήσεω, διότι μας λέει η Γραφή και η αρχαία προγονή μας από τα αρχήν μάλλον Θεό οι ανθρώποι. Εύχομαι ο Θεός, εάν εγώ του χρόνου δεν είμαι εδώ και δεν θα είμαι, εύχομαι ο Θεός διαπρεσβειών της Παναγίας των Τόκων και πάντων των Αγίων να σκέφτει εμάς σε όλα σε όλα. Σήμερον ευσεβές εκκλησίασμα, σήμερον είναι εορτή και πανήγυρης μεγάλη, σήμερον είναι θεοφάνεια, σήμερον αγιάζονται τα ύδατα, παίρνουν οι χριστιανοί αγιασμένο νερό και έτσι αποδεικνύει η Εκκλησία ότι ενδιαφέρεται και για τα υλικά πράγματα. Υλικό πράγμα είναι το νερό, στοιχείο όμως απαραίτητο για τη ζωή του ανθρώπου. Στα άλλα αστέρια του πλανητικού μας συστήματος νερό δεν υπάρχει σταγόνα. Θεέ μου, ξηραίλα. Όταν ο Αμερικάνος αστροναύτης έφτασε επάνω στο φεγγάρι, αναστέναξε και είπε: «Πότε, Θεέ μου, κατεβώ στη γη να ανοίξω την κάνουλα του σπιτιού μου να πιω ένα ποτήρι νερό?» Νερό, στοιχείο άφθονο. Χιόνες, δεξαμενέ υδάτων, ρίακες, πηγές, ρίσε, ποταμοί πλωτοί μεγάλοι, απέραντι ποταμοί, όπως είναι ο Βόλγα στη Ρωσία, ο Νείλος κάτω στην Αφρική, πέρα στην Άφρα Ανατολήν ο Γάνγκης και στην Αμερική ο Αμαζόνιος και ο Μισισιπής. Τεράστιοι ποταμοί πλωτοί. Κι όμως όλους αυτούς τους ποταμούς τους ενίτησε ένας ποταμός. Κατέλαβε τα σκύπτρα της ιστορίας, ο Ιορδάνης ποταμός. Μικρός ποταμός σχετικός, όχι μεγαλύτερος από τον Αξιό ποταμό, ο οποίος έλκει τα σπηγάστρο από τα υψηλά όρη του Λιβάνου, κατέρχεται ραγδαίος, πέφτει σε μια λίμνη όπως η Πρέσπα στη λίμνη Γενσαρέτ, ξεχυλίζει, φεύγει από την λίμνη, τρέχει λιγιωδός και λυκοειδός και πέφτει και αποθνίσκει μέσα στα νερά, μέσα στη μεγάλη λίμνη, την Εκρά θάλασσα, που τα νερά της δεν έχουν ούτε ένα ψαράκι και ο αέρας υπεράνω της νεκράς θαλάσσης είναι δηλητηριώδης και τα πουλιά που περνούν κατά λάθος από την λίμνη αυτή πέφτουν νεκρά, νεκρά θάλασσα. Εκεί εκπνέει ο Ιορδάνης ποταμός. Αυτός λοιπόν ο Ιορδάνης ποταμός είναι γνωστός, οι άλλοι ποταμοί δεν είναι γνωστοί, αυτός όμως είναι γνωστός και οι Εσκιμώοι ακόμα και οι Αιθίωπες και πάν γένος ανθρώπων γνωρίζει τον ποταμό αυτόν, τον επίσημον, ο οποίος όπως είπα ενίκησε όλους τους ποταμούς και κατέλαβε τα σκύπτρα της ιστορίας των ποταμών. Γιατί άραγε αυτός ο ποταμός είναι πασίγνωστος σε όλο τον κόσμο? Είναι πασίγνωστος διότι έγινε ένα γεγονός ιστορικής σημασίας, παγκοσμίου σημασίας, διότι στον ποταμό αυτόν, όπως όλοι γνωρίζουμε, εβαπτίστη ο Κύριος ημώνεστος Χριστός. Γεννάνται όμως ερωτήματα και ένα ερώτημα θα μας απασχολήσει. Εμείς βαπτιζόμεθα διότι είμαστε αμαρτωλοί, και όχι μόνο εμείς είμαστε αμαρτωλοί, αλλά και τα μικρά παιδιά και τα βρέφη και τα νήπια ακόμα, και αυτά είναι αμαρτωλά. Όχι διότι διέπραξαν κάποια αμαρτία προσωπική, όχι, καθαρά είναι τα παιδιά, αγγελούδια φαίνονται, εντούτοις όμως
μέσα εις τα βάθη της υπαρξιός των υπάρχει το υποσυνείδητο, για να μιλήσουμε την γλώσσα της ψυχολογίας, υπάρχει να μιλήσουμε την γλώσσα της θρησκείας, το πατορικό αμάρτημα. Είναι καρπί σε σιπότος δέντρο. Και όπως ένα μήλο φαίνεται με ένα εξωτερικό ωραίο, αλλά εσωτερικός μέσα έχει τον σκόλικα που το κατατρώγει, κατά πρώην τρόπον και τα παιδιά που πέφτουν από την κοιλιά της μάνας των είναι και αυτά αμαρτωλά, φέρουν ένα αυτόν τον σπιθύρα της ενοχής και αμαρτίας, είναι παιδιά του Αδάμ και της Εύας. Γι' αυτό λέγει η Εκκλησία ότι ενομίες συνελήφθην και να αμαρτίες εκεί σε ένα μήτρο. Είμαστε λοιπόν αμαρτωλοί και ως αμαρτωλοί βαπτιζόμεθα. Αλλά ο Χριστός όμως γιατί βαπτίστηκε? Ποιος ο λόγος για τον οποίο βαπτίστηκε, ερωτούν οι πατέρες και ρωτούμε και εμείς. Εφόσον ήταν αμάρτητος και ήταν αμάρτητος ο Χριστός, διότι πρώτο μεν αναμάρτητος, διότι δεν γεννήθη κατά φυσικών τρόπων όπως γεννόμεθα εμείς όλοι. Εμείς γεννόμεθα κατά φυσικών τρόπων, ενώ ο Χριστός γεννήθηκε κατά φυσικών τρόπων εκ Παρθένου και Πνεύματος Αγίου. Αυτή είναι η πίστη μας. Και δεύτερον είναι αναμάρτητος, διότι η ζωή του υπήρξε αμόλυντος υπέρ των ήλιων. Απτόπτε και απτύκοη του βίου των, όπως ήσαν οι Απόστολοι, βεβαιώνουν ότι δεν επίησε αμαρτίαν, ουδε βρέχει δόλος εν το στόμα αυτού. Αυτός δε ο ίδιος ο Χριστός είναι ο μόνος άνθρωπος ο οποίος ετόλμησε να είπε στην ανθρωπότητα εις τους εχθρούς του τις με ελέγχει περί αμαρτίας. Ποιος είναι εις θέση να με ελέγξει περί αμαρτίας, και το ρώτημα αυτό παραμένει αναπάντητο. Αναμάρτητος είναι. Εκάλυψε ουρανούς η αρετή σου, Χριστέ. Αλλά εφόσον είναι αμάρτητος ο Χριστός και είναι αναμάρτητος ακόμα και δι' άλλο λόγο, φαίνεται από το Ευαγγέλιο που ακούσαμε σήμερα. Πώς αποδεικνύεται από το σημερινό Ευαγγέλιο ότι ο Χριστός είναι αναμάρτητος? Το Ευαγγέλιο σήμερα λέγει ότι εκεί στον Ιορδάνη ποταμό πηγαίνανε και βαπτιζόταν οι άνθρωποι στον ποταμό τον Ιορδάνη. Πώς εβαπτιζότανε? Μπαίνουν μέσα στα νερά του Ιορδάνου ποταμού, εβυθίζονται μέχρι τον ώμο και από εκεί όπως ήταν μέσα στο νερό εξομολογούνταν τις αμαρτίες των. Και έμειναν στο νερό όσο καιρό διαρκούσαν οι αμαρτίες των. Άλλος περισσότερο και άλλος ο λιγότερο μέσα στα νερά του Ιορδάνου ποταμού. Αλλά ένας όμως, ένας και μόνον, μόλις μπήκε βγήκε. Το λέει το Ευαγγέλιο. Μία λέξη φτάνει να αποδείξει. Ευθέως λέει. Εκείνο που λέει το Ευαγγέλιο, ότι ευθέως εξήλθε εκ των υδάτων του Ιορδάνου. Αμέσως, μόλις μπήκε βγήκε. Διότι δεν είχε να πει καμία αμαρτία. Υπήρξε αμάρτητος. Αλλά τότε γιατί εβαπτίστηκε? Στο ερώτημα αυτό απαντά σήμερα η Εκκλησία. Εβαπτίστηκε για ένα μεγάλο λόγο. Εβαπτίστηκε για να φανερωθεί το μυστήριο. Ποιο μυστήριο? Το μυστήριο είναι παντού το μυστήριο. Και ένα μικρό ακόμα μόριο ύλης, όπως το άτομο, η ανθρωπότητα έμεινε κατάπληκτος. Διότι μέσα σε ένα μόριο κρύπτεται μέγα μυστήριο της πυρηνικής ενεργίας, που ακόμα ερευνούν, αλλά δεν μπορούν να βρουν την δομή του ατόμου ακόμα. Μυστήριο παντού υπάρχουν. Από τα 1000 πράγματα που γνωρίζει ο άνθρωπος, τα 999 και τα 999 της μονάδος είναι μυστήρια, ακάλυπτα. Προχωρεί, βαδίζει η επιστήμη, αλλά δεν μπορεί να βρει τα αίτια. Περιγράφει μόνο η επιστήμη. Δεν εξηγεί η επιστήμη. Περιγράφει η επιστήμη, δεν εξηγεί η επιστήμη. Μόνο περιγράφει τα συμπτώματα. Αλλά να μας εξηγήσει γιατί το ένα, γιατί το άλλο, στο γιατί αυτό απαντά. Το μυστήριο λοιπόν απλώνεται σε όλο τον υλικό κόσμο. Και εφόσον απλώνεται στον υλικό κόσμο, πολύ περισσότερο απλώνεται στον πνευματικό κόσμο, και μυστήριο των μυστηρίων, απρόσιτον στην ανθρώπινη διάνοια, υπερφαλαγγίζων πάσαν άλλων σκέψεων κλπ., είναι το μυστήριο το οποίο κηρύσσει η Εκκλησία μας. Είναι ότι ο Θεός είναι τρισυπόστατος. Κατά τούτο διαφέρομαι από όλα τα θρησκεύματα. Ότι εμείς παραδεχόμαστε ότι ο Θεός είναι Ις, αλλά Θεός τρισυπόστατος. Ένας ήλιος, τρεις ήλιοι. Ένας ήλιος, τρεις ήλιοι. Τρεις ήλιος Θεότης. Αγία Τριάς, Πατήρ και Άγιον Πνεύμα, ελέησον τον κόσμο και εμάς τον αμαρτωλούς. Αυτή είναι η πίστη μας. Και το μυστήριο αυτό σήμερα απεκαλύφθηκε δια της βαπτίσεως του Κυρίου μόνος του Χριστού. Ο ίδιος ο Χριστός, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ήτανε άγνωστος. Κανείς δεν τον εγνώριζε. Διότι τα χρόνια της ζωής του, τα περισσότερα χρόνια της ζωής του, τα πέρασε σε ένα μικρόν αγρίκων χωρίων, βάρβαρων χωρίων, όπως ήταν ο Ναζαρέτ.
ξαναπούμε εδώ ένα μικρό χωριό της περιφερίας μας, άγνωστο, μακράν, τον Φλωρίνης. Ξαναπούμε στο Τρίβωνον, επάνω στην κορυφή, ή ξέρω εγώ κάποιο άλλο χωριό μακρινό. Σε τέτοιο χωριό έζησε τα περισσότερα χρόνια σου. Είναι ψεύδος αυτό το οποίο διαδίδουν οι νέες λέγοντες, ότι ο Χριστός πήγε στα Ινδίας να σπουδάσει. Όχι, δεν πήγε ούτε Ινδίας, ούτε Ακαδημίας, ούτε Πανεπιστήμια, ούτε άλλα κέντρα του πολιτισμού επισκέφθηκε ο Χριστός. Έμεινε εκεί. Πώς έζησε? Φτωχός. Πώς έζησε? Άσημος. Πώς έζησε? Εργαζόμενος. Μαραγκός ήταν, ξυλουργός είσαι. Πριόνια κρατούσε, σκεπάνια κρατούσε, πόρτες έκανε, παράθυρα έκανε, και υδρό του προσώπου του έτρωγε τον άρτον του. Και έπειτα ήταν άγνωστος. Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι κάτω από τον ταπεινόν αυτόν άνθρωπο της Ναζαρέτ εκρύπτεται το μεγαλείο της θεότητος. Και τώρα που ήρθε στον Ιορδάνιο ποταμόν, εφανερώθη το μυστήριο. Το μυστήριο, ποιο μυστήριο? Το μυστήριο ότι ο ουρανός άνοιξε. Ότι ακούστη φωνή από τον ουρανό, διάγγελμα. Ουδέποτε άλλοτε ακούστη τι ούτω διάγγελμα. Διάγγελμα του ουρανού προς την γη. Το διάγγελμα το οποίο επανελήφθη επάνω στο όρο Σταβόρ. Όταν είπε, όταν ακούστη η φωνή, ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός, ενώ η δόξα αυτού ακούεται. Έδειξε τον οδηγόν. Μας είπε ο ουρανός ότι υπάρχει οδηγός. Δεν είναι ανθρωπότης άλεφ οδηγού. Αλλά ο οδηγός, αλλά η αντιγή της ανθρωπότητας είναι τυφλή, και τυφλός, εάν τυφλών οδηγεί, εις βόθινο πεσούνται. Ο οδηγός είναι ένας και μόνον ο Κύριος ημώνας ο Χριστός. Αυτός οδηγεί την ανθρωπότητα ολόκληρον, και ανήκουαν οι λαοί και τα έθνη των Χριστών, παράδεισος θα είναι το επί της γης. Και υπεριστερά με το ράμφος, εις το ράμφος στην Ελέα, θα ευρίσκεται εις όλον τον κόσμο. Αδελφοί μου, όχι εγώ, Χρυσόστομος και Βασίλειος και ο μεγαλύτερος φιλόσοφος κατά κάτω, δεν μπορεί να σας εξηγήσει το μυστήριο αυτό. Είναι μυστήριο. Με το μυαλό δεν πιάνεται. Πώς θα το πιάσουμε το μυστήριο αυτό? Θα σας υποδεικνύω τρόπο. Ποιον τρόπο? Θέλω παράδειγμα. Τους εθέρας υπάρχουν τα λεγόμενα ερτζιανά κύματα. Ασύλληπτα είναι. Μεταφέρουν από άκρους άκρων τα σφωνάς όλων των πραγμάτων. Αλλά είναι ασύλληπτο. Για να συλλάβεις τα αρτζιανά κύματα, για να ακούσεις τα σφωνάς των διαφωνικών σταθμών, πρέπει να έχεις ραδιόφωνο με κεραία. Η κεραία του ραδιοφώνου. Χάλασε η κεραία. Όπως λοιπόν γεμάτος είναι ουρανός επάνω με αρτζιανά κύματα και ακούνται φωνές φωνών μέγα μυστήριων. Ανεξήγητο μυστήριο τα αρτζιανά κύματα. Και πέρα από τα αρτζιανά κύματα υπάρχουν κι άλλα ακόμα κύματα. Ω Θεέ μου, εγώ απορώ πως υπάρχουν άπιστοι. Τα αρτζιανά. Όπως λοιπόν για να ακούσεις την φωνή απάνω των διαφόρων σταθμών πρέπει να υπάρχει κεραία, έτσι πρέπει να έχουμε κεραία. Ζούμε χωρίς κεραία. Την έχουμε σπάσει την κεραία. Εάν έχουμε μια κεραία στο σπίτι, χάλασε η κεραία. Τρέχουμε να τη διορθώσουμε. Για να ακούσουμε τι να ακούσουμε, ανοησίες και βλακίες. Και είναι ευτυχής εκείνος ο οποίος κλείει τα ραδιόφωνα και τηλεοράσεις, διότι γεμίζει το μυαλό του σκουπιδότοφος. Σκουπιδότοφος έγινε το μυαλό του ανθρώπου με τα σκουπίδια τα οποία σκορπίζουν ραδιοφωνική σταθμή του κόσμου. Κεραία! Για να είναι κεραία. Η πίστη, όχι η πίστη, αυτή είναι η κεραία. Αυτή είναι η αίσθηση για τις οποίες ακούμε υπεργήινα μηνύματα, τα οποία έρχονται όχι από τον σταθμό της Μόσχας ή του Λονδίνου ή άλλων κοινών επιγείων σταθμών, αλλά υπό των υπεργήινων σταθμών, ο οποίος είναι Αγία Τριάς. Ο Αγία Τριάς, ό,τι στον πάντες εμάς, δώσ' μας πίστη, δώσ' μας πίστη. Έτσι συλλαμβάνουν τα κύματα αυτά, έτσι θα μπορέσουμε να νοήσουμε το μυστήριο αυτό των πατέρων ημών. Έτσι και κάτι άλλο ακόμα, για να συλλάβουμε να είναι η κεραία μας καθαρά, πρέπει η πνευματική μας κεραία για να ακούσουμε τα μηνύματα αυτά. Για να μην είμαστε άνθρωποι των πέντε αισθήσεων, επικούριοι, οπαδοί του επικούρου, αλλά άνθρωποι του πνεύματος, πρέπει να πάμε στον Ιορδάνη ποταμό σήμερα. Πού να πάμε? Δεν λέγω να πάω στον Ιορδάνη ποταμό. Αυτές τις ημέρες από όλα τα έθνη ο Ιορδάνης ποταμός γεντρώνει πλήθη ανθρώπων εξ όλων των φυλών που παίρνουν νερό αγιασμένο από τον Ιορδάνη. Δεν λέγω να πάμε στον Ιορδάνη. Υπάρχει άλλος Ιορδάνης, ανώτερος Ιορδάνης. Ο Ιορδάνης αυτός δεν είναι νερά, διότι όχι ένα αξίο ποταμό, όχι ένα λιάχμονα. Όλους τους ποταμούς να περάσουμε είναι αδύνατο να καθαρθούμε. Υπάρχει άλλος Ιορδάνης ποταμός. Ποιος είναι ο Ιορδάνης ποταμός? Τι λέγουν οι πατέρες?
Το δάκρυ, ένα δάκρυ, το δάκρυ της Μαγδαληνής, το δάκρυ της Πόρνης, το δάκρυ του Ιησού, τα πολύτιμα αυτά δάκρυα. Κόσμε, κόσμε, κόσμε 20 αιώνα, δώσ' μου ένα δάκρυ. Ένα δάκρυ που έχει στον αμαρτωλή. Δάκρυα, ποτάμια. Αν κατέβαινε άγγελος στη γη και μάζευε τα δάκρυα τα οποία γίνομαι αξιών ποταμών και αλιάκμασμα. Δεν έχουν αξία τα δάκρυα αυτά. Ένα δάκρυ έχει αξία. Το δάκρυ για τον μακρό εαυτό μας. Εξερθώνται ο Πέτρος, έκλαψε πικρός. Ας κλάψουμε και ας τριγίσουμε. Και το δάκρυ αυτό της μετανοίας θα γίνει Ιορδάνης ποταμός και μέσα στον Ιορδάνη αυτόν τότε ποταμό θα αισθανθούμε κι εμείς το μεγαλείο της Αγίας Τριάδος, υμνούντες Πατέρα, Υιόν και Άγιο Πνεύμα εις αιώνας αιώνων. Αμήν.